Η Τρόικα. Θα σας πω τις προτάσεις. Ναι. Η Τρόικα τελειώνει το 16 και όχι το Μάιο του 14. Το Μάιο του 14 που παίρνουμε την τελευταία δόση θα υπογραφεί το μεσοπρόθεσμο. Πού το ξέρεις? Το καινούριο μεσοπρόθεσμο. Ποιος μου το λέει? Ναι, το λέει. Το λέει το... Ποιος το λέει? Το λέει ποιος? Το ισχύον μεσοπρόθεσμο. Λέει ότι θα υπογράψουμε άλλο μεσοπρόθεσμο. Αναθεώρηση του μεσοπρόθεσμου το Μάιο του 14. Και το Μάιο του 14. Το Μάιο του 14 θα υπογράψετε λοιπόν το πλαίσιο μέσα από το οποίο θα γίνει η αναδιάρθρωση του χρέους, η πληρωμή του χρέους το 15, το 16. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Το 15, το 16, το 17 και το 18. Το οποίο σημαίνει ότι καλείστε να αναθεωρήσετε το ισχύον και να ακολουθήσετε τη βασική κατεύθυνση που λέει. Πριν τις εκλογές. Το Μάιο θα την υπογράψω. Πριν τις εκλογές. Βεβαίως, βεβαίως. Εσύ θα είναι πριν τις εκλογές θα μνημόνιο καινούργιο δηλαδή. Το οποίο θα έχει ή θα είναι ένα άτυπο νέο μνημόνιο ή ναι. Ένα επίσημο νέο μνημόνιο. Μάλιστα. Το οποίο θα... Εμένα μου φαίνεται παλαβό και για άλλου πολιτική σου λέει το Μάιο. Να μου πείτε, γίνει τον Ιούνιο. Πολιτική αυτοκτονία. Oh, το καταλάβω. Πριν το πολιτική μάτι, αυτοκτονία. Τι εκλογέ, δύσκολο. Αν θα είναι πριν στη διάρκεια ή αμέσω μετά, Ιούνιο, είναι δευτερεύον. Ναι. Πάντω τα μέσα του 14 λέτε εσεί θα υπογραφεί. Το νέο μεσοπρόθεσμο. Το ένα δεδομένο λοιπόν είναι αυτό. Άρα το ότι η Τρόικα. Δεύτερον, τα μέτρα τα οποία παίρνει η κυβέρνηση τώρα, πριν από τι εκλογέ, τι είναι? Το 85% των προτάσεων του ΟΣΑ. Τις εφαρμόζει η κυβέρνηση. Και δηλαδή η αντίσταση στην Τρόικα, η αντίσταση στην Τρόικα, ό,τι φέρνει η Τρόικα, πρακτικά το 80-90% των μέτρων. Ότι δεχόμαστε του ΟΣΑΤ την εργαλειοθήκη και παίρνουμε κάποια εργαλειοθήκη. Καλό ή κακό? Καλό ή κακό? Πηγαίνετε να το πείτε στο γάλα, στη βιομηχανία και στους κτηνοτρόφους. Κακό. Βεβαίως και είναι κακό. Εγώ λέω δεν είναι κακό. Πολύ κακό. Εγώ λέω δεν είναι κακό. Πηγαίνετε να το πείτε στους παραγωγούς και στους κτηνοτρόφους της χώρα και στο γάλα. Πηγαίνετε να το συζητήσετε με το βιβλίο και τους. Το σύνολο των ανθρώπων πηγαίνετε, το συζητήσετε με το λάδι. Έχουν προχωρήσει τα μέτρα. Συζήτηση γίνεται, τα βάζει η Τρόικα. Όχι συζήτηση. Αλλά έχουν πάρει αποφάσεις για αυτά τα μέτρα. Τα βάζει η Τρόικα. Λοιπόν, και άρα τα βάζει η Τρόικα. Εμείς αποφασίζουμε εκεί μαζί. Ναι, ναι. Αυτό και τα αποφασίζετε θετικά, αυτό λέω. Πού το 85% βεβαίως. Όχι, δεν το είδα. Το τρίτο θέμα είναι ότι μέχρι τον Μάιο η κυβέρνηση καλείται να εφαρμόσει αυτά τα οποία έχει ψηφίσει από το προηγούμενο χρόνο. Συνεπώς. Και ταυτόχρονα η Τρόικα κάθε εβδομάδα, είναι εντυπωσιακό αυτό, προσθέτει καινούργιες απαιτήσεις που δεν είναι μνημονιακές υποχρεώσεις. Άρα η ιδέα ότι τελειώσαμε και τι ωραία τι καλά. Που απέτησε να απέχει, δεν έχει καμία σχέση. Ακριβώς. Βάλτε, θα μπαίνει μέσα, πάρτε το, όλα θα μπαίνει τα μέσα θέματα, ο άλλος με 500 ευρώ και θα όλα κύριε Σταγάκη, θέματα, όλα αυτά. Όταν θα πάτε εσύ να κουβεντιάσεις ως κυβέρνηση, όταν θα πάτε να κάτσεις να κουβεντιάσεις ως κυβέρνηση, θα διαπραγματευτείς όλα την αρχή. Και με άλλο τρόπο. Δεν θα είσαι υπεύθυνο για το ότι θα σου πετάξουν αυτοί στο τραπέζι. Βέβαια, τι υπογράψει. Τι δεν υπογράψει. Αυτό έχει σημασία. Έτσι. Ωραία, να σα ρωτήσω. Σωστό. Οι ομαδικέ απολύσει τι διαπραγματεύεται η κυβέρνηση. Μα δεν χρειάζεται η Ελλάδα ομαδικέ απολύσει. Σα το λέω εγώ. Κατά τη γνώμη μου, ναι. Μα δεν θα γίνουν. Δεν θα γίνουν. Έχετε εσείς την εντύπωση ότι το βάζει Τρόικα στο τραπέζι και λέει η κυβέρνηση αυτό δεν είναι, δεν μην το βάλει στο τραπέζι, δεν συζητάμε. Ποιος παραστάσεις, οι εργοδότες το βάζουν. Δεν ξέρω ποιος το βάζει. Και οι εργοδότες στην Ελλάδα ούτε οι εργοδότες το βάζουν, ούτε ο ΣΕΠ το βάζει αυτό το θέμα. Επίσημο. Επίσημα έχουν βγει και έχουν πει τα καλύτερα και πάνε από πίσω και λένε άλλα. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Αυτό είναι. Το θέμα είναι τι θέλω να υπογράψω εγώ. Με τις κουκούλες πάνε. Τι θέλω να υπογράψω εγώ. Με τους Δήμους πήγαμε πολύ καλά. Με τους Δήμους, με διαθεσιμότητα των Δήμων πήγαμε πολύ καλά. Δηλαδή, έχουμε 5.000 αυτή τη στιγμή εθελοντικές μετατάξεις. 5.000. Εθελοντικές θα φύγουν από εδώ να πάνε εκεί. Το πήγε και σωστό. Είναι σωστό να πάει κάποιος. Το φτιάξατε αυτό το κατάλογο που κυνηγούσατε? Σας στείλαν τα στοιχεία όλοι? Όχι, έχουμε ακόμη στοιχεία. Ένα λεπτό. Εμείς αυτή τη στιγμή κάναμε την εθελοντική διαδημοτική κινητικότητα με όλους τους Δήμους. Μας απάντησαν 290.